Ανδρέα, η παρουσία στο Ηράκλειο είναι μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Βέβαια, νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πολλά πρόσωπα που γνωρίζεις. Άλλωστε, η κριτική κολύμβηση και δει η κολύμβηση στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Ναι, σαφώς. Με το Τρίτον και όλους τους προπονητές γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω και η τελευταία μου φορά που ήμουν στο Ηράκλειο ήταν ξανά εδώ στα... σε μια γιορτή που είχαν κάνει πριν 10 χρόνια περίπου. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να ξαναγυρίσω και, που, και για τη φιλοξενία και που με κάλεσαν και να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω σε ένα σημείο με το να μιλήσω στα παιδιά, να είμαι κοντά τους. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Ένα από τα παιδιά άλλωστε που είναι εδώ είναι η Άρτεμις, η οποία δείχνει το ταλέντο της κάθε χρόνο και πιο ψηλά ανεβαίνει. Εννοείται, είναι, έχουμε βρεθεί και σε αποστολές μαζί, οπότε είναι, έχουμε επαφές. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπω νέα παιδιά να προοδεύουν και να φτάνουν τόσο ψηλά και τόσο πολύ κοντά σε πολύ μεγάλα όνειρα και να ακολουθούν βήματα ουσιαστικά που είχαμε χτίσει και εμείς και η δική μου γενιά αθλητών. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και εγώ να είμαι πιο δίπλα της, να... βλέπω αυτή την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει και στους χρόνους και, που, και εν όψη τώρα των μεγάλων αγώνων που έχει. Ο Ανδρέας είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι για τον Τρίτονα, η αλήθεια. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει σε ένα event που κάνει η ομάδα μας. Τον είχαμε στα πρώτα βήματα σε μια εκδήλωση που κάναμε τότε. Είχαμε μόνο παιδιά απλής εκμάθησης και είχε έρθει. Φανταστείτε ότι... υπάρχει μια φωτογραφία που είναι αρκετά συγκινητική, γιατί έχει βγει φωτογραφία με την Άρτεμις στη Βασιλάκη, που η Άρτεμις τότε ήταν παιδί, ούτε καν στους αγώνες δεν συμμετείχε. Οπότε είναι ένα παιδί το οποίο ο Ανδρέας έχει συνδέσει, νομίζω, εμείς τουλάχιστον το έχουμε συνδέσει το όνομά του με την ομάδα. Και τώρα είναι μια καλή χρονική στιγμή για να τον δεχτούμε και να τον παρουσιάσουμε στα παιδιά σαν ένα από τα καλύτερα και ωραιότερα πρότυπα κολυμβητικά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όταν είχε έρθει ο Ανδρέας ήμουνα 5 χρονών και θυμάμαι χαρακτηριστικά είχαμε βγάλει και φωτογραφία μαζί, πολύ μικρή. Πρότυπο και... λοιπόν. Ναι, όντως πρότυπο. Βέβαια αυτά τα πρότυπα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στον αθλητισμό και στην κολύμβηση προφανώς και είναι σημαντική η παρουσία του εδώ για τα παιδιά που ήταν... Είναι τώρα σε ηλικία που ήσουν εσύ τότε και λίγο μεγαλύτερα. Είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία που μπορεί και είναι εδώ μαζί μας και δίνει συμβουλές στα παιδιά τα οποία θέλουν να φτάσουν τόσο ψηλά. Και για το τόσο έμπειρο μεγάλο αθλητή είναι πολύ σημαντικό για εκείνα. Οπότε είναι ένα event σημαντικό και πέρα από τους αγώνες, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το challenge δίνει ευκαιρίες. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και πόσο μάλλον να το διοργανώνει η δική μας η ομάδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Ηράκλειο, γιατί ξεκίνησε μια πολύ μικρή ομάδα και τώρα έχει καταλήξει να διοργανώνει δικό της event. Και τέλος, το καλοκαίρι ξεκινάει σήμερα, καλό μήνα με την ευκαιρία, αλλά νομίζω ένας πολύ σπουδαίος μήνας για σένα ήταν αυτός που προηγήθηκε και γενικά το 2024 έχει πάει καλά με Πανελλήνιο, με... πρωτάθλημα, με επιτυχίες, με το Ακρόπολης και όλα τα σχετικά. Έναν μικρό απολογισμό θα ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι το 24 έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχω ξεκινήσει δυνατά, έχω αλλάξει κάποια πράγματα σε σχέση με πέρυσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι να κλείσει χρονιά.